Αύξηση 10% παρουσιάζει κίνηση των Κύπριων ταξιδωτών που έχουν επιλέξει φέτος να περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στο εξωτερικό. Την ίδια στιγμή, στα ίδια επίπεδα με πέρσι, φθάνει πληρότητα στα ξενοδοχεία κατά του εορταστικού τετραημέρου, αγγίζοντας το 50%. Μετά από τρεις συνεχόμενες χρονιές μείωσης της κίνησης στο εξωτερικό, φέτος οι Κύπροι που έχουν επιλέξει να περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς παρουσιάζονται αυξημένοι κατά 10% σε σύγκριση με πέρυσι. Αυτό δήλωσε στον Αντένα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, Ντίνος Κάκουρας, σημειώνοντας πως η Ελλάδα παραμένει μακράν πρώτη στις προτιμήσεις των Κυπρίων με την Αυστρία και την Βρετανία να ακολουθούν. Ο κύριο Κάκουρα ανέφερε ότι στις χώρε που έχουν πηγεί από τρομοκρατικά χτυπήματα υπήρξε στα στη όχι όμως και ακυρώσεις κρατήσεων. Υπάρχει μια τάση από την αρχή του χρόνου που είναι περισσότερο από 10%. Είναι μια τάση οποία συνεχίζει για τους τελευταίους μήνες και ισχύει και για την περίοδο των, των γιορτών που έρχονται σε λίγες μέρες. Την ίδια στιγμή, στα ίδια επίπεδα με πέρσι, φτάνει η πληρότητα στα ξενοδοχεία κατά την διάρκεια των εορτών, αγγίζοντας το 50% ενώ σε μεμονωμένες περιπτώσεις αγγίζει και το 80%. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων, Χάρη Λοϊζίδη. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο, ε, όμως ε, πιστεύω ότι είναι οι οικογενειακές ε, γιορτές τα Χριστουγεννά. Περισσότερα περιμένουμε η και για όσους θα επιλέξουν την τελευταία στιγμή ξενοδοχεία στις παράλληλε πόλεις ή σε ορεινές περιοχές, ανέφερε ο κύριος Λοϊζίδης, υπάρχουν ακόμη αρκετές διαθέσιμες κλίνες.